Πάμε στο επόμενο. Άκη. Εγώ, ένα άτομο. Μ' ακούς? Σ' ακούω, βέβαια. Είμαι, με λένε Κυριάκο, είμαι Παναθηναϊκός. Ναι, Κυριάκο. Έχω να πάρει πάρα πολλές φορές στην εκπομπή. Ναι, Κυριάκο. Θέλω να πω γενικά πράγματα που έχω ακούσει στο ελληνικό ποδόσφαιρο, κυρίως τώρα της ελληνικής ομάδας της Ελλάδας. Ναι, της εθνικής. Της εθνικής ομάδας, ναι, ναι, της Ελλάδας που, ναι, παίζαμε, ναι, τότε για Ρωσία. Ναι. Θέλω να πω όταν ήρθαν οι Κροάτες εδώ πέρα να παίξουν στο Γιώργος Καρεσκάκη, στο γήπεδο του Ολυμπιακού. Γεώργιος, όχι Γιώργος, δεν είναι χαριστικό, ναι. Γεώργιος. Βάλανε το ύμνο της Κροατίας και καλά, επειδή είναι καλύτερη ομάδα, έτσι λέγανε, και επειδή είχαν παίκτες της Μπαρσελόνα, της Ρεάλ και αυτά. Ο ύμνος πάντα παίζει της κάθε εθνικής. Τώρα αυτό εμείς τότε δεν το είχαμε πάρει για καλό. Ποιο? Όταν βάζει μια μιας άλλης χώρας, τον ας ύμνο. Πούμε. Πότε δηλαδή εσείς, δηλαδή... Το εσείς που κολλάει, εσύ και οι φίλοι σου δεν το είχατε πάρει, γιατί ο ύμνος της κάθε χώρας είναι αξιοσέβαστος από οποιονδήποτε. Ναι, απλά βάζανε τον ύμνο μιας άλλης χώρας τότε. Ναι, και δεν σ' άρεσε η μουσική. Όχι, δεν μ' άρεσε αυτό το τρόπο όταν τελείωνα. Ποιο τρόπο, αγώνα, ρε, αφού θα πει ο ύμνος. Δεν είχαν νικήσει, από την αρχή του αγώνα βάλανε πρώτη. Ωραία, πού σκαλώσαμε τώρα. Τον ύμνο της Κροατίας. Τι, πού είναι το θέμα μας? Τέλος πάντων, θέλω να πω κι άλλο ένα περιστατικό. Τότε υπήρχαν πάρα πολλοί Παναθηναϊκοί, ναι, που πηγαίνανε στο γήπεδο του Ολυμπιακού. Στο Γιώργο. Ναι, τον Καρεσκάκη, ναι. Τον αγώνα. Ναι. Και πηγαίνανε και καλά εκεί πέρα ντυμένοι με τα χρώματα του Παναθηναϊκού. Mm. Στο γήπεδο, για να κάνουν εκεί πέρα να δουν την ομάδα. Ναι. Ένας πήγε εκεί με τα χρώματα. Είναι, πηγαίνει στο γήπεδο, ναι, κάποιας άλλης ομάδας διμένες με τα δικά σου χρώματα, αλλά να μην κάνεις, δηλαδή στον άλλον να τον κάνεις να μην προκαλείς και να γίνει, ναι, έξαλλος. Όχι, μα δεν είναι, ρε, και φίλας του Ολυμπιακού, δηλαδή ήταν αυτούς τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού. Και λέει, αφού δεν έχεις προκαλέσει. Φωτογραφίες και τέτοια και όχι, ναι, λέει, αφού δεν προκάλεσες που φοράς φανέλα και τέτοια, δεν πειράζει. Να μην προκαλέσεις κιόλας. Αυτό. Ναι, γιατί έρχονται και προκαλούν. Έρχονται... Γιατί είναι κακό αυτό το πράγμα. Ναι, γιατί... έρχονται στον Πειραιά και προκαλούν. Πολύ, σου λέω. Πολύ. Ναι, δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Ναι, δεν είναι ωραίο. Στείνονται στα τέσσερα, δεν είναι ωραίο. Και πηγαίνεις με την ομάδα σου εκεί και είναι σαν να κορυδεύεις την ομάδα της ίδια. Είναι σαν να κορυδεύεις τον εαυτό σου, φίλε μου, για να μιλήσουμε λίγο σοβαρά. Δηλαδή, άμα δεν σέβεσαι το χώρο που πας και επισκέπτεσαι. Εκεί πέρα, έτσι, αλλά έγινε ένας πόλεμος. Εκεί το Γιώργος Καρεσκάκης σκοτώθηκαν Έλληνες. Γι' αυτό παίζει εκεί η Ελλάδα. Καλά, πιο εκεί είχε γίνει. Στο Κερατσίνι είχε γίνει ο πόλεμος. Άλλο η ονομασία. Και στο Φάληρο είχε γίνει. Σωστά. Λοιπόν, ναι, εντάξει, φίλε μου, με τα. Είναι... Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα τώρα, μια που είμαστε και σε πολεμικό κλίμα. Έτσι. Πάμε σε διάλειμμα και θα πούμε. Σε ευχαριστώ πολύ, φίλε. Καταλάβαμε τι θέλεις να πεις πάντως. Όλοι.